Ο Άγιος Εφραίμ, ο μεγαλομάρτης και θαυματουργός. Γεννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου του 1384. Έμεινε ορφανός από πατέρα, σε μικρή ηλικία, μαζί με τα άλλα αδέλφια του. Την δε φροντίδα τους, μετά από τον Θεό, την ανέλαβε η ευσεβής μητέρα του. Σε ηλικία 14 ετών, εισήλθε στην ακμάζουσα τότε Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο όρος των Αμμώμων, των Καθαρών δηλαδή, στην νέα μάκρη της Αττικής. Ο Άγιος Εφραίμ ακολούθησε με ένθεο ζήλο τον Χριστό και διέπρεψε με την λαμπρότητα της ζωής του και τους πόνους της αθλήσεώς του στο όρος των Αμμώμων της Αττικής. Αξιώθηκε ακόμη να λάβει το μέγα μυστήριο της ιεροσύνης και το χάρισμα να υπηρετεί το ιερό θυσιαστήριο, σαν άγγελος του Θεού με φόβο Θεού και πολύ κατάνοιξη. Στις 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού του έτους 1425, επιστρέφοντας στη Μονή από το ασκητήριό του, την είδε τελείως κατεστραμμένη και χωρίς πατέρες. Είχαν σφαγιαστεί από τους βάρβαρους Τούρκους και συνελήφθη και ξεκίνησαν τα μαρτύριά του 14 Σεπτεμβρίου 1425 και τελείωσαν την επόμενη χρονιά στις 5 Μαΐου 1426 ημέρα Τρίτη και ώρα 9 το πρωί. Τον κρέμασαν ανάποδα σε ένα δένδρο το οποίο σώζεται μέχρι και σήμερα. Τον κάρφωσαν στα πόδια και στο κεφάλι και τέλος το καταπληγωμένο και μαρτυρικό σώμα του το διαπέρασαν με ένα αναμένο ξύλο και έτσι παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον Στεφανοδότη Χριστό. Η έβρεση των μαρτυρικών αυτού λειψάνων έγινε στις 3 Ιανουαρίου του 1950 από την Ηγουμένη της Μονής Μακαρία. Ο Άγιος Εφραίμ εορτάζεται δύο φορές τον χρόνο, στις 3 Ιανουαρίου, όπου είναι η έβρεση των λειψάνων του, και στις 5 Μαΐου, όπου είναι το μαρτυρικό τέλος του. Εν όρη των Αμμώμων, ως περιλίος έλαμψας και μαρτυρικός Θεοφόρε, προς Θεόν εξεδίμησας. Βαρβάρων υποστάς επιδρόμας, Εφραίμ μεγαλομάρτης του Χριστού, δια τούτο αναβλύζεις χαρινάη της ευλάβος βόσιση, δόξα το δεδοκότη σι ισχύν, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου πασίνι αμάτας.